Πατριάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Άρη Χατζικομνηνό, ο οποίος έλεγε συγκλονιστικά πράγματα, πραγματικά, ο άνθρωπος, για αυτά που ζουν εκεί οι άνθρωποι, εκεί οι τοπικές κοινωνίες, που αυτά όλα τα κρύβουνε, και τα κανάλια και οι πολιτικοί και όλοι τα κρύβουνε. Παρουσιάζουν μια ιδανική κατάσταση. Λες και νοιάζει τον Έλληνα αν αποφάσισε ο Μητσοτάκης ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή αν νοιάζει τον Έλληνα άμα θα υπερψηφίσει τον εκλογικό νόμο Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Και δεν ούτε μας νοιάζει. Η Ελλάδα χάνεται με τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, σύνδεση με τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Άρη Χατζικομνηνό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Χίτα. Καλό μεσημέρι. Πού σας πετυχαίνω τώρα, στο νησί? Με πετυχαίνετε στην περιφέρεια. Για μας δεν υπάρχει ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή. Δυστυχώς ο προσωπικός χρόνος πρέπει να περιοριστεί, γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλο αγώνα. Κύριε Χατζικομνηνέ, εμείς και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ως Ελληνική Λύση, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αλλά και εμείς οι βουλευτές του, έχουμε πει ότι πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα, ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά συνεχίζει τα όσα δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις πώς λύνεται το λάθρο μεταναστευτικό. Όσο και αντιδρούν μέσα στη Βουλή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εμείς επιμένουμε και λέμε την αλήθεια ότι είναι λάθρο μετανάστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά δουλειά να μπουν στην Ελλάδα, μπαίνουν με το έτσι θέλουμε στο σπίτι μας, μέσα στη χώρα μας, μέσα στην πατρίδα μας, δεν τους προσκαλεί κανένας και πλέον το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είμαστε φυσικά αντίθετοι στη διάχυση από τα ελληνικά νησιά, όπως και φυσικά είμαστε υπέρ της αποσυμφόρησης των ελληνικών νησιών, αλλά όχι μέσω της διάχυσης στην τοπική κοινωνία. Εμείς έχουμε πει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Ένα. Πρώτον, κλείσιμο των ΜΚΟ. Τέλος, είναι αυτές οι business καλά οργανωμένες ΜΚΟ, οι οποίες συντηρούν και διατηρούν το θέμα ψηλά και μοιράζουν τα εκατομμύρια. Δεύτερον, μεταφορά όλων των λαθρομεταναστών με δομές σύτησης και υγείας κτλ. Σε ακατοίκητα νησιά, μακριά από τον αστικό, από τον ιστότιο των πόλεων, των νησιών, της επαρχίας μας κτλ. Τρίτον, φύλαξη καλή των συνόρων, τείχος των Εύρω και των θαλασσίων σημείων όπου περνάνε οι βάρκες, οι καραβιές καθημερινά. Και τέταρτον, αυστηροποίηση, αυτό το κάνανε, το έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άκουσε την πρότασή μας, με ισόβια είπαμε εμείς, των λαθροδιακινητών. Αυτές είναι οι κινήσεις, έτσι δημιουργείς μη αρεστές συνθήκες και δεν θα έρχονται εδώ. Αλλά όταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου στις 31/12/19 προχθές μέσω ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως περνάει απόφαση όπου για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασυνόδευτων εφήβων. Ποιους έφηβους τώρα? Εδώ μιλάμε για μπορεί να είναι και 18 και 20 χρονών μαντράχαλοι, οι οποίοι έχουν κάψει τα χαρτιά τους, δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι, και τους προσφέρει σύντηση, στέγαση, σπίτια, συμβουλευτικές, αυτά τα πάντα, ψυχαγωγικές, διαθλητικές δραστηριότητες, ψυχοκοινωνική στήριξη, ως και καφετιέρες στα σπίτια που θα μένουν, τα πάντα. Τι να περιμένουμε εμείς από αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Λοιπόν, σε αυτά που είπατε, να συμπληρώσω εγώ κάποια στοιχεία για να ακούσουν οι συνέλληνες και να αποφασίσουν τελικά αν θα αγωνιστούμε για την πατρίδα που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Η Μυτιλίνη, η πρωτεύουσα της Λέσβου, η πόλη, έχει αυτή τη στιγμή 25.000 κατοίκους. Οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι ελεύθερα κινούνται πέριξ της πόλης από τη Μόρια και μέσα σε δομές μέσα στην πόλη, κατά επίσημη αναφορά που έγινε στη συνάντηση του Περιφερειάρχη μας, του κ. Μουτζούρη, με τους αρμόδιους υπουργούς πριν τρεις μέρες, ανέρχονται σε 27.000, 2.000 παραπάνω. Την πρωτοχρονιά, οι γεννήσεις στο νοσοκομείο Μυτιλίνης ήταν 8 αλλοδαποί, ένα Ελληνόπουλο. Μία πτέρυγα, η οποία το μευτικό ήταν εντελώς καινούργια, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη, και επεκτηνόμαστε σε δωμάτια και θαλάμους που δίνει η γειτονική, κλινική, η ορθοπαιδική. Η κατάσταση με ασθένειες, θα το πω και ας με πούν ότι κινδυνολογώ, ας έρθουν να τα αντικρούσουν, από ασθένειες που πιστεύαμε ότι έχουν εξαφανιστεί, έχουν λιγοστέψει πολύ, όπως AIDS ή άλλες αρρώστιες, οι οποίες χρόνια είχαμε να τις ακούσουμε, κυριολεκτικά βρίσκουν. Η εγκληματικότητα σε αυτό που είπατε, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ακούνε οι συνέλληνες και νομίζουν ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα είναι παιδιά 5, 6, 7 ετών. Είναι όπως ακριβώς το είπατε. Μαντράχαλοι. Οι οποίοι έρχονται χωρίς χαρτιά
και οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους εντάσσουν στους ανήλικους. Με ποια χαρτιά και με ποια στοιχεία. Είναι μέσα στις δομές στη Μυτιλήνη και υπάρχει το περίφημο, η περίφημη πολιτική, το ταμείο που έχει ιδρυθεί και στο οποίο εισφέρει ο ελληνικός λαός από το ειστέρημά του, το περίφημο ταμείο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ισότητας και ασύλου, που έχει στόχο το άσυλο, διακινεί τεράστια ποσά μέσω ΜΚΟ, χαρακτηριστικό παράδειγμα η ντόπια μη κυβερνητική οργάνωση, η Λιαχτίδα. Και όλο το τμήμα της ανακρίσεως, το ανακριτικό των δικαστηρίων της Μυτιλήνης, κατά 90% ασχολείται με εγκληματικές ενέργειες αυτών των δίθεν ασυνόδευτων αλλοδαπών και ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή μιλάμε 18, 19 μέχρι 25-30, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη δεν κυκλοφορεί ιδιαίτερα Σαββατοκύριακα γηγενείς. Οι άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Όλα αυτά αποκρύπτονται. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια. Μιλάμε ότι εγκληματικότητα, τα ζητήματα υγείας, οι ΜΚΟ οι οποίες δρούν χωρίς να τους ελέγχει κανείς. 6 μήνες η νέα κυβέρνηση δεν έχει κάνει την παραμικρή παρέμβαση. Μία Frontex και το πολεμικό μας ναυτικό που δεν έχει ευθύνη το ίδιο γιατί εντολές εκτελεί, ναι, είναι φορείς υποδοχής των λαθρομεταναστών και όχι αποτροπής. Ούτε μία φύλαξη των συνόρων. Μιλάμε για ανθρώπους με μίσος σε ό,τι θρησκευτικό ή εθνικό σύμβολο έχει η χώρα που τους φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι όταν δουν σταυρό τον σπάνε όλα τα εκκλησάκια σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα από τη Μόρια, ακόμα και πάνω σε βουνό του προφήτη Ηλία, έχει σπασμένη την εικόνα της Παναγίας, σπασμένο το Σταυρό του Χριστού, σπασμένα τα πάντα. Τα καινοτάφια ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους και σε σημεία των δρόμων έχουν ένα μικρό καινοτάφιο για να δει ένα καντιλάκι, δεν υπάρχει κανένα, ό,τι έχει σχέση σε ακτίνα 4-5 χιλιόμετρων από τη Μόρια, την περίφημη Μόρια. Και να φτάσουμε να πούμε και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν να έρχονται από το 2015 και λένε ότι είναι κατατρεγμένοι και θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και τους βοηθήσαμε και τους βοηθάμε. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας κατατρεγμένος άνθρωπος ο οποίος έρχεται εδώ για να σώσει τη ζωή του αντί να μείνει σε αυτή την ηλικία να πολεμήσει για την πατρίδα του όπως θα ήθελε να κάνει, όπως έκαναν οι Σέρβοι που δεν φύγαν τότε, όπως κάνουν οι Κούρδοι που δεν φύγαν αλλά όλοι πολεμάνε για την πατρίδα τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έρχονται εδώ και μέσα σε 3 χρόνια βλέπεις μία λαθρομετανάστρια η οποία κρατάει 2 παιδιά, ένα στο ένα χέρι και ένα στο άλλο και είναι και καστρωμένη. Yeah. Αυτές είναι εντολές. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν, εγώ είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν αυτοί που κυβερνούν, ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται σχέδιο πραγματικά εξισλαμισμού, το λέω ρητά, μουσουλμανοποίησης νησιών με καθαρό πληθυσμό. Είναι κρίμα και είναι ντροπή κάποιοι να έρχονται και να μιλάνε, όπως χθες ήρθε ο κύριος Πλακιωτάκης, και την ώρα που εμείς εκφράζαμε την αγωνία μας και αποφασίσαμε κινητοποιήσεις για να σώσουμε τον τόπο μας, αυτός έκοβε πίτα και είχανε σαντούρια και χορευτικά την ίδια ώρα που υποφέρει η Λέζος, υποφέρει το Βόρειο Αιγαίο, υποφέρουν όλα τα νησιά. Δεν αντέχουμε πλέον αυτό το βάρος. Δώσαμε πολύ χρόνο και θα πρέπει και η κοινωνία η ίδια. Γιατί, κύριε Χίτα, είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα. Κλείνουν στόματα. Νοικιάζονται σπίτια, νοικιάζονται ξενοδοχεία, νοικιάζονται λεωκτήματα κατεστραμμένα, προσλαμβάνονται άνθρωποι στη σύντηση με ένα μισθό πείνας. Είναι πολλά τα χρήματα στην καθαριότητα. Εδώ μας κατηγορούν για την καθαριότητα αυτών. Μα αυτοί οι άνθρωποι, ο πολιτισμός τους, είναι. Καθένας από αυτούς θέλει και έναν καθαριστή Έλληνα να τους καθαρίζει. Αυτά που βλέπετε τα σκουπίδια δεν σημαίνει ότι δεν τους καθαρίζουν. Εδώ ο στρατός μας, ο περήφανος ελληνικός στρατός, έχει καταντήσει Φιλιππινέζα των λαθρομεταναστών, γιατί αυτές είναι οι εντολές. Ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ άνθρωποι, ενώ θα έπρεπε να εξοπλίζονται, να είναι σε ασκήσεις συνεχώς, διότι έχουμε ένα γείτονα τρελό απέναντι και τα αεροπλάνα κάνουν βόλτες κάθε μέρα από πάνω μας, με παραβιάσεις συνεχείς. Ο στρατός μας και το λιμενικό μας, η πυροσβεστική μας, η αστυνομία μας, όλα τα πάντα ασχολούνται με τους λαθρομετανάστες. Να σας δείξω άλλη μια εικόνα, έτσι να την καταλάβουν και να με νιώσουν αυτοί που μ' ακούν αυτή τη στιγμή. Παραμονές Χριστουγέννων, παραμονές Πρωτοχρονιάς. Ξέρετε τι σημαίνει σε όλα τα ATM να υπάρχουν δεκάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι εισπράττουν σε χαλεπούς καιρούς για τον Έλληνα επιδόματα 300 και 400 ευρώ.
ευρώ. Να τα παίρνουν τα χρήματα αυτά, τα σηκώνουν, να τα δείχνουν, να τους τραβάει ο άλλος με το κινητό και αυτές οι εικόνες να πηγαίνουν απέναντι, σαν να λένε κύριοι, λάτε εδώ, είμαστε ελεύθεροι. Κυκλοφοράμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, κλέβουμε, εγκληματούμε. Έχουμε νοσοκομεία, προηγούμαστε γιατί μας κρατάει ένας αλληλέγγυος και ένας μη κυβερνητικός και μας κρατάει το χέρι και προηγούμαστε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, παντού. Έχουμε τα πάντα και έχουμε και χρήμα. Και να βλέπω γέροντας και μπορεί να πλησιάσει να πάρει τη σύνταξή του, γιατί ποιος του λέει ότι αν ακόμα μείνει στη σειρά αυτός ο γέροντας για να πάρει τη σύνταξη δεν θα του την κλέψουνε, αφού τα κλέβουν μεταξύ τους. Μιλάμε για τραγικές συνθήκες και δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ σαν Έλληνας, σαν Έλληνας, όλη αυτή την κατάσταση. Ούτε μ' αρέσει εμένα αυτό που λένε ότι θα πάρω, πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά, οπωσδήποτε την άμεση ανάγκη, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την κατάσταση να τη διαχέω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η Λέσβος, είναι και όλη η Ελλάδα. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε την πατρίδα μας. Και εμείς θέλουμε να παλέψουμε για αυτή την πατρίδα. Και τους έχουμε στείλει ένα μήνυμα. Ότι έστω κι αν είμαστε μόνοι μας, έστω κι αν είμαστε λίγοι, έστω αν αυτή τη στιγμή οι συνειδήσεις έχουν χαλαρώσει από τα χρήματα που ορισμένοι καρπώνονται, εμείς θα πολεμήσουμε να κρατήσουμε την πατρίδα μας καθαρή. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Είναι τραγική. Δεν είναι πολιτισμοί. Και να πω στην κυρία Μπακογιάννη που άκουσα κάποτε πριν κάποιους μήνες να λέει ότι θα τους κάνουμε εργάτες γης. Να μπορέσεις να έχεις στο μυαλό σου καν σαν σκέψη ότι θα εντάξεις αυτή την κοινωνία αυτούς τους ανθρώπους που δεν μας θέλουν, που μας μισούν, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Ο ρατσισμός αυτή τη στιγμή γίνεται ενάντια του στον Έλληνα πολίτη. Εμένα αυτή τη στιγμή μπορεί να μου πουν χίλια μύρια για αυτά που λέω. Δεν χρωστάω σε κανέναν, χρωστάω μόνο στα παιδιά μου, στη συνείδησή μου και αυτό το κάνουν πολλοί. Υπάρχει μεγάλη αγωνία από όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη Λέσβο, όχι μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά από όλο τον κόσμο τα μηνύματα είναι πολλά και μας δίνουν κουράγιο και εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Εμείς θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο, έστω και ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, να σκεφτεί ότι δεν πρέπει να βλέπει μόνο την πόρτα του, αλλά να βλέπει το αύριο, δεν πρέπει να βλέπει τη μύτη του, αλλά να βλέπει το πρόβλημα το γενικότερο, δεν πρέπει να βλέπει το δέντρο, αλλά να βλέπει το δάσος, είναι κέρδος. Και ευχαριστώ κύριε Χίτα πραγματικά που μου δώσατε τη δυνατότητα σε αυτό το λίγο χρόνο να πω αυτά τα οποία βγαίνουν μέσα από την ψυχή και την καρδιά, όχι τη δική μου, όλων των Βόρειο Αιγαίο πελαγητών. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φυσικά, οι οποίοι ήρθαν ας πούμε στη σύσκεψη χθες για να μας πούν παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, των καημένων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ντροπή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δώσει τα πάντα, σαν, όχι σαν Χατζικομνηνός, σαν Έλληνας, σαν νησιώτης, σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί δεν σεβάστηκαν και δεν σέβονται τίποτα. Δεν τα ισοπεδώνω τα πάντα. Αλλά για μένα, όταν έρθει η ώρα να επιλέξω, επιλέγω τον Έλληνα, τον πατέρα μου, τον παππού μου, το μέλλον των παιδιών μου και για αυτά θα αγωνιστούμε όλοι. Δεν λαϊκίζουμε, δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν είμαστε φασίστες όπως μας ονομάζουν, είμαστε άνθρωποι πατριώτες που αγαπάμε την πατρίδα μας και ό,τι και να κάνουν, γιατί δεν έχουν καμιά αλλαγή εγώ στην πολιτική. Άλλοι άνοιξαν τα σύνορα και τους καλούσαν να έρθουν και αυτή τη στιγμή μας κουνάνε το δάχτυλο. Ήταν ο Τσίπρας εδώ με τα ΜΑΤ ένα χιλιόμετρο από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου του Πάλε ποτέ ναυτιλίας Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής και χτυπούσαν τον κόσμο και αυτοί μέσα πανηγύριζαν και κόβανε κάναν γιορτές. Το ίδιο κάναν χθες. Το ίδιο έγινε χθες. Δεν αλλάζει τίποτα. Είπα χθες μια βαριά κουβέντα. Ότι έδειξε η κυβέρνηση ότι στο θέμα αυτό είναι συμβιβασμένη, κύριε Χίτα. Και αυτό είναι το πλέον δυσάρεστο και έτσι, το πλέον επικίνδυνο. Ας μας αποδείξουν, και συγγνώμη για το μονόλογο, ας μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πούμε κάναμε λάθος. Αρκεί να το αποδείξουν οι ίδιοι. Ο καιρός πέρασε όμως. Τέλειωσε η περίοδος χάρη τους. Κύριε Χατζικομνηνέ, καταρχάς θέλω να πω ότι η φωνή μου έχει κλείσει, γιατί αυτά φωνάζουμε και λέμε όχι μόνο στο ραδιόφωνο που είναι τώρα εδώ, εμείς τα λέμε μέσα στην Ελληνική Βουλή, ο Κυριάκος Βελόπουλος και όλοι οι βουλευτές. Μας είπανε και τι δεν μας είπανε ότι είμαστε. Αλλά ακούστε λίγο, για μας και δεν είναι απλά ένα σύνθημα, είναι το πρόγραμμά μας, είναι η ιδεολογία μας, είναι το πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Ακούστε λίγο κάτι. Αυτά που συμβαίνουν είναι συγκλονιστικά. Η Νέα Δημοκρατία σαφώς και γνωρίζει το πρόβλημα, δεν θέλει να δώσει λύση. Είναι συμβιβασμένη. Εξαπατήθηκε πολιτικά για άλλη μια φορά ο ελληνικός λαός. Και στο θέμα αυτό και στο Σκοπιανό.
πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ξεχνάνε ότι δεν πήραν όμως λευκή επιταγή. Δεν πήραν λευκή επιταγή και ότι ο ελληνικός λαός θα τους τιμωρήσει στις επόμενες εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που εξέφρασα και αυτό που εκφράζεται έχει ευήκο αότα και ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, κύριε Χίτα. Αυτό μπορώ να πω μόνο και ειλικρινά χαίρομαι που και η φωνή δική σας είναι τόσο δυνατή και ακούγεται παντού. Και χαίρομαι πραγματικά που σήμερα φιλοξενήθηκα στην εκπομπή σας για να πω αυτά που αισθάνεται το Βόρειο Αιγαίο. Έχετε την απόλυτη στήριξή μας και φυσικά συμπάσχουμε μαζί σας και πρέπει όμως πέρα από αυτά να προχωρήσουμε και σε πράξεις, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και εσείς σαν περιφέρεια αλλά και εμείς ως κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έρθουμε λίγο πιο κοντά και να δούμε τις δράσεις μας πλέον και τις αντιδράσεις μας, κύριε Χατζηκομνηνέ, για να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια αφελληνισμού που επιχειρείται από τις παγκόσμιες εντολές και αυτή τη στιγμή το κάνει πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να σας προσθέσω ακόμα ότι σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πρέπει να οδηγηθεί πλέον σε πράξεις και δράσεις, είναι κοντά η Εκκλησία μας. Και ο δεσπότης μας εδώ, ο Σεβασμιότατος Ιάκωβος, ο οποίος μαζί με αυτόν, πριν δύο μήνες συμβολικά, αποτρέψαμε να γίνει δομή στο χωριό της Παναγιάς, της Παναγίας, της Αγιασότησας, την Αγιάσο, στο Ίδρυμα Θεομήτωρ. Ήταν μαζί μας, μπροστάρης, και να πω και κάτι άλλο, ότι περιμένοντας τη σύνδεσή σας, άκουσα με συγκίνηση έναν πραγματικό πατριώτη και Έλληνα. Πόσο λείπει. Πόσο τον χάσαμε ως πολίτης, τον Χριστόδουλό μας, που άμα σήμερα υπήρχε, ίσως να μην είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Αυτά είναι προσωπικά μου, αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω. Καλή δύναμη. Αλλά ακούγοντας τον Χριστόδουλο, παραδείγματος χάρη, περιμένοντας να συνδεθώ μαζί σας, θυμήθηκα, ήταν σαν να τον άκουγα να μιλάει για τα σημερινά πριν 10-15 χρόνια. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη.